Φίλες και φίλοι, καλή μας ημέρα. Βρίσκομαι στο γήπεδό μας ΑΕΚΑ και Σοφιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που βλέπουν το κανάλι, συντονίζονται και βλέπουν το κανάλι. Βρίσκομαι πίσω από την παλιά θύρα 3, θύρα που θα γίνουν τα καινούργια επίσημα και βλέπουμε την πρέσα. Αυτή τη στιγμή θα ανοίγει την πετό με τη βοήθεια τριών εργατών. Μέσα σε αυτή την κολόνα, τη σιδερένια καλοποιημένη κολόνα. Από το αυτό σημείο που βρίσκομαι τώρα, θα κάνω ένα κοντινό στη θύρα 22, μα και σε αυτό που δείχνει τώρα ο φακός δεν περιγράφεται με λόγια. Βλέπουμε κερκίδα. Βλέπουμε ότι το κάτω διάζωμα έχει πάρει σάρκα και οστά. Βλέπετε πως είναι η διαμόρφωσή του. Έχω ανατριχιάσει από ευχαρίστηση και ειδονή, θα έλεγα, γιατί είμαι ένας από εσάς. Δεν είμαι κάποιος επαγγελματίας δημοσιογράφος που τραβάω λήψεις για να βγάζω χρήμα. Είμαι εξής, γέννημα θρέμα, και αυτό που κάνω, το κάνω μα με όλη μου την ευχαρίστηση, ρε μάγκες. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπω τώρα στο δασάκι, αλσάκι εδώ της Νέας Φιλαδέλφειας, με την κάμερά μου να εστιάζω τη θύρα 22, ρε μάγκες. Είναι απίστευτο. Καταλαβαίνετε τι γηπεδάρα έχει να γίνει. Τι γηπεδάρα έχει να γίνει, ρε μάγκες. Πάω λίγο πάλι στην τρία, θα πάρω μια λήψη. Εδώ με τα μαστόρια που συνεπικουρούμενα με το λάστιχο και το δονητή βοηθούν στο να ρέει το πετό εκεί που πρέπει, μέσα στην τερένια κολόνα. Πρωτοφωνάζω, μάγκες, σήμερα, δεν είπα και τι μέρα είναι, έτσι, είναι 5η και 26 του Απρίλη. Ζητοκραυγάζω αυτή τη στιγμή, ζητώ η ΑΕΚ, ρε μάγκες.